Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα οδηγητικό βίντεο, ένα οδηγητικό vlog με τις σκέψεις μου γύρω από τους υγιείς τρόπους ή τους υγιέστερους τρόπους για να ξεκινήσει μια γνωριμία. Κάναμε πολλές φορές στο κανάλι βίντεο για τις κόκκινες σημαίες στην αρχή μιας γνωριμίας. Κάναμε πολλές φορές βίντεο για τις πράσινες σημαίες στην αρχή μιας γνωριμίας. Και έχουμε και ολόκληρο playlist στο οποίο θα ενταχθεί και το παρόν βίντεο που έχει τίτλο «Πώς διαχειρίζομαι μια νέα γνωριμία, φλερτ κλπ». Λοιπόν, είχα λάβει ένα ερώτημα σε ένα σχόλιο στο οποίο έστειλα ως απάντηση στο ερώτημα το link που μπορεί να βρει κάποιος να αγοράσει το βιβλίο «Μέροντας αυτός ο αδιάγνωστος», αλλά σκέφτηκα να κάνω και ένα βίντεο στο καπάκι. Λοιπόν, καταρχάς, είναι πραγματικά δύσκολο και ίσως και ανεπίτευκτο να μπορούμε να κόψουμε έναν άνθρωπο από την αρχή. Μετά που θα χωρίσει ένα ζευγάρι, μετά που θα τελειώσει μια κακοποιητική σχέση ή προς το τέλος, τότε είναι εύκολο να κάνουμε τους ανατόμους της σχέσης και να πηγαίνουμε πίσω, ακόμη και εμείς ήδη, είμαστε μέσα στη σχέση δηλαδή, και να λέμε «Α, στο πρώτο ραντεβού είπε αυτό, στο δεύτερο ραντεβού είπε το άλλο, άρα ήταν από την αρχή όλα εκεί». Ήταν από την αρχή όλα εκεί, αλλά δεν είμαστε ούτε ψυχολόγοι οι οποίοι εξετάζουμε και κάνουμε τεστ προσωπικότητας στους ανθρώπους, ή ακόμη και αν κάναμε τεστ προσωπικότητας σε κάποιους ανθρώπους, τα αποτελέσματα αυτών των τεστ προσωπικότητας δεν θα εγγυούνταν το πώς θα πηγαίνει η σχέση. Είτε μας αρέσει είτε όχι, υπάρχει πάντα ένα στοιχείο το οποίο μόνο με την πάροδο του χρόνου θα φανεί. Ο πραγματικός χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου, το πώς είναι να είσαι με εκείνον τον άνθρωπο, διαφαίνεται μόνο όταν τον ζήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Και ψυχολόγος ο ίδιος να είσαι και τι να πω, εξειδικευμένος των εξειδικευμένων πάνω στις προσωπικότητες των ανθρώπων, πάνω στις διαταραχές προσωπικότητας, πάνω στις υγιείς προσωπικότητες, τις προβληματικές προσωπικότητες και ούτω καθεξής, πάλι μπορεί να κάνεις λάθη στην αρχική σου κρίση. Ή η αρχική σου κρίση να μην είναι ενδεικτική του τι θα ακολουθήσει μετά. Άρα, θεωρώ ότι τα ξεκινήματα τα απότομα, τα ξεκινήματα τα οποία έχουν να κάνουν με κεραυνοβόλο έρωτα, το οποίο κεραυνοβόλος έρωτος, όπως έχουμε πει πολλές φορές, συνήθως είναι ψυχοπαθολογική έλξη. Τα ξεκινήματα εκείνα τα βιαστικά που χαρακτηρίζονται από love bombing, από βομβαρδισμό αγάπης, και όλα αυτοί οι τρόποι που εξαίρει η pop κουλτούρα και με τους οποίους ξεκινούν συνήθως οι σχέσεις, δεν δίνουν την ευκαιρία και το χρόνο και στα δύο μέρη της σχέσης να κάνουν μια πιο ενημερωμένη επιλογή. Σαν να και υπάρχει μια κουλτούρα ότι πρέπει να νιώσω, πρέπει να νιώσω νωρίς, πρέπει να νιώσω από το πρώτο ραντεβού, πρέπει να νιώσω από το δεύτερο ραντεβού, πρέπει να ξέρω στη μια εβδομάδα. Δηλαδή πιέζουμε ακόμη και εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας όταν συμβαίνει μια νέα γνωριμία, είτε αυτή η γνωριμία γίνεται σε φυσικό χώρο, δηλαδή δύο άνθρωποι μπορεί να συναντηθούν σε μια παρέα και να γνωριστούν, είτε γίνεται σε ένα διαδικτυακό χώρο από τα κοινωνικά δίκτυα, από μια εφαρμογή γνωριμιών. Νομίζω ότι ο νούμερο ένας παράγων που μας οδηγεί σε προβληματικές και κακοποιητικές σχέσεις είναι το γεγονός ότι αποφασίζουμε πολύ νωρίς ότι αυτό που έχουμε είναι σχέση. Ή θέλουμε πολύ νωρίς αυτό που έχουμε να θεωρηθεί σχέση από την άλλη πλευρά. Δίνουμε δηλαδή πάρα πολύ έμφαση στο ότι μου είπε ότι έχουμε σχέση. Μου είπε ότι είναι η φιλενάδα μου ή μου είπε ότι είναι ο σύντροφος μου. Έχω σχέση. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό το να έχω σχέση. Και το να έχω σχέση έρχεται
να επισκιάσει την ουσία του πράγματος, με ποιον άνθρωπο, γιέ μου, κόρη μου, έκανε σχέση. Η σχέση δεν είναι αυτός ο σκοπός. Να το επαναδιατυπώσω. Η σχέση δεν θα έπρεπε να ήταν αυτός ο σκοπός. Σκοπός πρέπει να είναι να ζήσουμε τη ζωή μας. Και αν προκύψει κάποια σχέση και αυτή η σχέση προκύψει μετά από ικανό χρονικό διάστημα και ικανή εξοικείωση των δύο μερών, ούτως ώστε να γίνεται ενημερωμένη επιλογή, καλώς. Αν δύο άνθρωποι γνωριστούν, βγουν έξω, πάνε ραντεβού, κάνουν πράγματα, αλλά αποφασίσουν είτε και οι δύο είτε και ο ένας ότι δεν θέλουν να προχωρήσουν, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Βίωσες κάποιες εμπειρίες, πήγες κάποια ραντεβού, έκανες κάποια πράγματα. Όλη αυτή η λυσάρα που πολλοί άνθρωποι έχουμε μέσα μας, αμάν αμάν, η ανασφάλεια, δεν μπορώ να περιμένω την αγωνία του να ξέρω αν έχω σχέση ή αν δεν έχω σχέση, να κάνουμε μια συζήτηση να δούμε αν έχουμε σχέση και ούτω καθεξής, αυτό μας τυφλώνει και δεν μας αφήνει να δούμε καθαρά ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Να γνωρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Να γνωρίσουμε τον εαυτό μας πώς είναι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Και πολλές φορές και ο περίγυρος κάνει ζημιά. Δηλαδή, πάει μια κοπέλα και λέει στις φίλες της ότι βγήκε ραντεβού με κάποιον και την πήγε σε ένα ωραίο εστιατόριο και την κέρασε κλπ. Και αρχίζουν και της λένε μπράβο, μπράβο, τι ωραία, πότε θα τον ξαναδείς, πότε θα κάνεις. Αρχίζει ο περίγυρος και ενθαρρύνει τους ανθρώπους να δημιουργήσουν σχέση με μια νέα γνωριμία χωρίς να δίνει έμφαση στο ότι χρειάζεται χρόνος να γνωρίσεις έναν άνθρωπο και θα δείξει στην πορεία αν σου κάνει ή όχι, αν του τις κάνεις ή όχι. Επίσης υπάρχει και, η άλλη περίπτωση, ο περίγυρος να είναι πολύ αρνητικός, το οποίο να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα από αντιδραστικότητα, όταν ο περίγυρος μας λέει «Μα πω, βγήκες τώρα με αυτόν, βγήκες τώρα με αυτήν και δεν μ' αρέσει και δεν μου κάνει και είναι έτσι αρνητική». Από αντιδραστικότητα το πρόσωπο να προχωρήσει στη γνωριμία. Ο περίγυρος πρέπει να λέει πάρε το χρόνο σου, ζήσε το, γνώρισε αυτόν τον άνθρωπο, μη βιάζεσαι, take your time, θα δείξει. Δικαιούσε να περάσεις καλά, δικαιούσε να βγεις για φαγητό, δικαιούσε να πάτε για μπάνιο, δικαιούσε να πας μια εκδρομή, δικαιούσε να έχετε ερωτική επαφή, it's okay, ζήσε το. Ζήσε το και αν γνωρίζοντας αυτόν τον άνθρωπο και αν εκτιμώντας τις συμπεριφορές του σε βάθος χρόνου και τα συναισθήματα τα δικά σου, συνεκτιμώντας τις δικές του τις συμπεριφορές σε βάθος χρόνου και τα δικά σου συναισθήματα και ειδικά το πώς νιώθεις όταν είσαι με εκείνο το πρόσωπο, φτάσεις σε ένα σημείο στο οποίο καταλήξεις ότι θα ήταν ταιριαστό να δημιουργήσω σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, να δημιουργήσεις. Δεν μπορεί κανείς να σου εγγυηθεί ότι σίγουρα αυτή η σχέση θα πάει καλά, αλλά σαφώς θα είναι μια πολύ πιο ψύχρεμη επιλογή από του βγαίνω ραντεβού σήμερα και τα φτιάχνω αύριο. Ή άπαξ και κάναμε σεξ, έχουμε και σχέση. Αυτού λεχθέντος υπάρχει ένα άλλο στοιχείο, ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός και έχει να κάνει με τα standards μας, με τα κριτήρια μας, με το που βάζουμε τον πήχη. Πολλοί άνθρωποι, λόγω τραυματικών εμπειριών του παρελθόντος, λόγω κακοποιητικής παιδικής ανατροφής, λόγω απορρίψεων και προδοσιών που έχουν βιώσει στο παρελθόν, έχουν πολύ χαμηλά τον πήχη. Είτε και λόγω μακροχρόνιας μοναξιάς, όχι συνειδητής μοναχικότητας, μακροχρόνιας μοναξιάς. Θέλω εδώ να πω έτσι κάτι δικό μου. Είχα πει σε ένα βίντεο, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο βίντεο ήταν, όταν μιλούσα για το δεύτερο μου γάμο, ότι η απόφαση για να είμαι με τον άνθρωπο εκείνο προέκυψε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα μοναξιάς.
και ότι αυτό με έκανε ευάλωτη στο να θέλω την εγκύτητα, την οικειότητα, να θέλω τη συντροφικότητα και έτσι να κάνω μια βιαστική, βασικά ένα βιαστικό πείδημα μέσα στη σχέση. Μπήκα με τα όλα μου. Κάτι το οποίο φυσικά έχω κάνει και στο παρελθόν. Εντάξει. Και κάτι που είναι εξαρτώμενοι το κάνουμε κατά κόρο. Είναι τόσο σημαντικό για μας να έχουμε σχέση που δεν κοιτάμε να γνωρίσουμε καλά τον άνθρωπο πρωτού κάνουμε σχέση μαζί του. Πείθουμε τον εαυτό μας, κάνουμε self-gaslighting, αυθυποβαλόμαστε για το ότι «Α, είναι πολύ ταιριαστός αυτός ο άνθρωπος», «Α, έχει ένα πράγμα που ταιριάζει», ας πούμε μπορεί να ταιριάζει το ότι θέλουμε και οι δυο μια διέξοδο να δημιουργήσουμε μια σχέση και είμαστε και οι δυο μοναξιασμένοι και θέλουμε συντροφικότητα και επειδή ταιριάζει εκείνο το ένα κάνουμε και όλα τα άλλα με το μυαλό μας πίσω να ταιριάζουν. Δεν το κάνουμε συνειδητά, γίνεται υποσυνειδητά αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είχα πει αυτό για τη μοναξιά, τη μακροχρόνια που βίωσα πρώτου γνωρίσω το δεύτερο μου σύζυγο και σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, κάτι μου είπε ο Λάζαρος και μου θύμισε ότι είχε 3 χρόνια που χώρισα. Και σκεφτόμουν ότι 3 χρόνια μετά και ειδικά τον τελευταίο χρόνο, που νομίζω ότι το έχετε παρατηρήσει κι εσείς εδώ στο κανάλι την αλλαγή τον τελευταίο 1,5 χρόνο, ότι υπάρχει μια αλλαγή σε μένα, μια έτσι πιο αποφασιστική στάση εναντίον της δικής μου προσωπικά της συνεξάρτησης και έτσι μια πιο όρημη αντιμετώπιση των θεμάτων που παλιότερα τα άφηνα και περνούσαν έτσι, μιλώ και για την προσωπική μου ζωή. Μπορώ με ασφάλεια να πω ότι βιώνω τη μοναχικότητα. Βιώνω τη μοναχικότητα πολύ περισσότερο από τη μοναξιά. Τον τελευταίο χρόνο δεν έχω βιώσει καθόλου μοναξιά. Καθόλου, τίποτα. Τίποτα. Έχω μείνει πολλές ώρες, πολλές μέρες μόνη. Εντάξει, έχω και το λάκι, δεν είμαι ακριβώς μόνη. Αλλά δεν βίωσα μοναξιά καθόλου. Του στυλ να νιώθω πω είμαι μόνη μου και τι ωραία να είχα έναν άνθρωπο και τι ωραία. Όχι, δεν έχω βιώσει μοναξιά. Όχι. Και σκεφτόμουν ότι η διαφορά μου του εαυτού μου το 2022, το 23, από τον εαυτό μου το 15, το 16, είναι, το 2016 είχα γνωρίσει τον δεύτερο μου σύζυγο, είναι ότι τότε ακόμη δεν είχα καταφέρει να βρω την ηρεμία μέσα μου και την ησυχία μέσα μου. Δεν τα είχα βρει με τον εαυτό μου, δεν είχα εντοπίσει τα ζητήματά μου, δεν είχα πάει no contact με αυτούς που έπρεπε να πω no contact, επανατραυματιζόμουν συνέχεια, είχα συνεχώς συναισθηματικές αναδρομές, ήταν όλα τα συναισθηματικά μου στοιχεία σε έξαρση λόγω των συνεχών επανατραυματισμών και των συναισθηματικών αναδρομών. Για να τα καταλάβετε αυτά, δείτε το επεισόδιο στο podcast για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, που δεν ήξερα καν ούτε ότι υπήρχε, ούτε ότι την είχα τότε. Λοιπόν, οπότε σκέφτομαι ότι τώρα, ειδικά ο τελευταίος ένας χρόνος είναι καταπληκτικός. Όχι ότι δεν υπήρξαν δυσκολίες, όχι ότι δεν είχα να αντιμετωπίσω πράγματα, τη διάγνωση της ασθένειας, το ένα το άλλο, αλλά ήταν καταπληκτικός όσον αφορά στο ότι γουστάρω ρε παιδί μου, που είμαι εγώ και ο Λάκη. Και μάλιστα από τον καιρό που με έχουν μπλοκάρει και από το Tinder πριν 6 μήνες δεν ασχολήθηκα καθόλου και ούτε θέλω να ασχοληθώ. Ενώ για να αρχίσω να βγαίνω ραντεβού έβγαινα ένα διάστημα, αλλά μετά και εκείνο το βαρέθηκα. Λοιπόν, η διαφορά είναι ότι όταν επιτύχεις τη μοναχικότητα και βρεις την χαρά μέσα σου και την ηρεμία μέσα σου, τότε δεν κινδυνεύεις να μπεις απότομα σε μια σχέση μην τυχόν και χάσεις την ευκαιρία για να έχεις παρέα. Γι' αυτό είπα το δικό μου παράδειγμα. Δηλαδή είμαι σίγουρη ότι αν γνώριζα τώρα εκείνον τον άνθρωπο δεν θα έσπευδα να έχω σχέση μαζί του, να συγκατοικήσω, να αραβωνιαστώ, να παντρευτώ κλπ. Δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω. Άρα η δικαιολογία ότι μα έχουμε τόσα χρόνια μοναξιάς και βιώνουμε χρόνια τη μοναξιά και είναι φυσιολογικό όταν βρεθεί ένας άνθρωπος να δείξει ενδιαφέρον για μας, να είμαστε πιο ευάλωτοι κλπ. Είναι καλή δικαιολογία, δεν είναι κακή δικαιολογία, μάλλον είναι καλός λόγος, αλλά έχει αντίλογο στο πώς να διορθωθεί αυτό το ζήτημα χωρίς να μπεις βιαστικά και απότομα σε νέες σχέσεις. Είναι να κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου, να κάνεις οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία
ψυχοεκπαίδευση και να εστιάσεις στο να δεις τι είναι αυτό ρε παιδί που με έχει καταλήξει. Τι είναι αυτό που με έχει καταντήσει εμένα να πηγαίνω από τη μια ατέριαστη σχέση στην άλλη. Ή όλες μου οι σχέσεις να ήταν ατέριαστες. Τι είναι αυτό που με έχει κάνει εμένα, εμένα, ο καθένας για τον εαυτό του, να έχω κάνει τις επιλογές τις ακατάλληλες, διαχρονικά. Μήπως ήταν ένα ζήτημα χαμηλής αυτοεκτίμησης, να πάω να δω το θέμα της δικής μου χαμηλής αυτοεκτίμησης. Μήπως ήταν ένα ζήτημα σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες και συναισθηματική απορρίθμιση, την οποία έβρισκα τρόπο να διαχειριστώ τη συναισθηματική απορρίθμιση με το να έχω έντονα ερωτικά συναισθήματα και να ερωτεύομαι ποιον βρω μπροστά μου. Μήπως είχα θέμα με το λίμεραν τόσα χρόνια. Μήπως είχα ζήτημα με τη συνεξάρτηση. Μήπως είχα μέσα μου εσωτερικευμένο μισογενισμό, ο οποίος με απέτρεπε από το να ζήσω τη ζωή μου όπως ακριβώς την ήθελα και το καθεξής. Ο καθένας από εμάς, ή εσωτερικευμένο μισανδρισμό, ο καθένας από εμάς να κάνει την αυτοκριτική του. Τα βίντεο εδώ στο κανάλι, τα ψυχοεκπαιδευτικά, είναι χρήσιμα για να κάνει κάποιος άνθρωπος αυτοκριτική. Μπορεί τα βίντεο να μας δώσουν κάποιες ιδέες για το τι μπορεί να συμβαίνει με εμάς. Αλλά αυτές τις ιδέες που θα πάρουμε από τα βίντεο πρέπει να τις πάρουμε στη θεραπεία μας, στη ψυχοθεραπεία μας και να τις δουλέψουμε με τον ψυχοθεραπευτή μας, τη ψυχοθεραπευτρία μας. Και θα πω εδώ ότι εφόσον είστε σε αυτό το κανάλι και συμφωνείτε με το σκεπτικό που προτείνω, σίγουρα είναι καλή ιδέα να επιλέξετε έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια, έναν ψυχοθεραπευτή, ψυχοθεραπεύτρια, ο οποίος να έχει γνώση περί να έχει γνώσεις, ο οποίος να έχει γνώσεις περί ναρκισισμού, περί συνεξάρτησης, περί σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες, να γνωρίζει τις καινούργιες εξελίξεις στον τομέα της ψυχοπαθολογίας, της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας και να μπορεί να μας βοηθήσει ουσιοδός. Γιατί όταν εγώ ήμουνα στο πανεπιστήμιο και όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο την πρώτη 15ετία, δεν ήταν γνωστά αυτά τα ζητήματα. Τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουν αρχίσει τα ζητήματα της συνεξάρτησης, το στυλ προσκόλλησης, θεωρία του δεσμού στην πράξη μέσα από ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες άρχισαν δειλά-δειλά να δημιουργούνται στη δεκαετία του 90. Είμαστε πολύ νωρίς. Έχει πολύ λίγο καιρό που αυτά για τα οποία σας μιλώ εδώ στα βίντεο έχουν γίνει γνωστά στους ειδικούς ψυχικής υγείας και μπορεί κάποιοι ειδικοί ψυχικής υγείας να μην είναι ενημερωμένοι πάνω στις τελευταίες εξελίξεις. Μπορεί να έχουν καταπληκτικές σπουδές, να έχουν κάνει πολύ καλά πτυχία, να έχουν κάνει ακόμη και καλά μεταπτυχιακά, αλλά να τα έκαναν πριν 20 ή πριν 30 χρόνια και να έμειναν εκεί, να μην προχώρησαν. Εγώ πιστεύω στη διαβίου μάθηση και θεωρώ ότι ο κάθε επιστήμονας σε όποιον τομέα και αν εργάζεται πρέπει να προσπαθεί συνεχώς να ενημερώνεται. Στον τομέα της ψυχοθεραπείας όμως, πιστεύω ότι ο κάθε ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής που θέλει να είναι εντάξει με τον εαυτό του και με τους θεραπευόμενους του της, οφείλει να κάνει και ο ίδιος συνεχώς ψυχοθεραπεία και να διαβάζει. Να διαβάζει με ανοιχτή ματιά, να βλέπει, να παρακολουθεί τις καινούργιες τάσεις, τις καινούργιες διαπιστώσεις και ούτω καθεξής. Γιατί ξέρω, σας λέω, θα το πω πολύ απλά. Ο δικός μου εαυτός πριν 20 χρόνια, όταν ήμουνα 28 χρονών που εξασκούσα το επάγγελμα του ψυχολόγου, δεν γνώριζε αυτά που γνωρίζω σήμερα για να μπορέσω να τα χρησιμοποιήσω στη ψυχοθεραπεία. Γνώριζα άλλα πράγματα.
έβλεπα τις δυναμικές που βλέπω και σήμερα και πολλές φορές, χωρίς να ξέρω τι σημαίνει όρος ναρκισσιστής, αντιλαμβανόμουν ότι κάποιος άνθρωπος ήταν βίαιος, επικίνδυνος κλπ. Όμως τώρα έχω στα χέρια μου εργαλεία τα οποία μπορούν να με βοηθήσουν και να μου δώσουν και την ψυχοθεραπευτική αυτοπεποίθηση να μπορέσω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους και να βοηθήσω ακόμη περισσότερο. Δεν βλέπω κόσμο πλέον, αλλά γνωρίζω αρκετούς συναδέρφους οι οποίοι είναι και εδώ στο κανάλι μας, που είναι ενημερωμένοι, που διαβάζουν, που εξελίσσονται, όπως και η δικιά μου ψυχολόγος, και μαθαίνουν πράγματα και έχουν στα χέρια τους εργαλεία να βοηθήσουν τους ανθρώπους πολύ πιο ισχυρά από εκείνα που είχαμε πριν 20 χρόνια. Δεν είναι ντροπή να το πούμε αυτό το πράγμα, ότι η ψυχολογία είναι μια επιστήμη που συνεχώς εξελίσσεται, επειδή ακριβώς είναι επιστήμη και συνεχώς μαθαίνουμε νέα πράγματα και αν εφαρμόζουμε αυτά που μαθαίνουμε, βοηθούμε καλύτερα τους ανθρώπους. Λοιπόν, άρα, όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, η έγνοια μας δεν πρέπει να είναι αν μας θέλει αυτός ο άνθρωπος, αν αρέσαμε σε αυτόν τον άνθρωπο, αν αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνει σχέση μαζί μας, αλλά η έγνοια μας να είναι να ζήσουμε αυτή τη γνωριμία, να τη ζήσουμε, να τη βιώσουμε και βλέπουμε και θα δείξει. Είτε μας αρέσει είτε όχι, το πρώτο χρονικό διάστημα μίας γνωριμίας είναι ένα διάστημα αναμονής. Όχι διάστημα αναμονής για το πότε επιτέλους ογκόμενο, συγκόμενα θα μας πούν σε θέλω, ας τα φτιάξουμε. Όχι. Ένα χρονικό διάστημα αναμονής για να σιγουρευτούμε για το τι νιώθουμε, τι σκεφτόμαστε και τι θέλουμε εμείς σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο και σε αυτήν τη σχέση και αυτήν την πιθανή σχέση που μπορεί να δημιουργηθεί. Χάνουμε από την διαπραγματευτική μας αξία όταν θεωρούμε ότι ο αυτοσκοπός, ο πιο σημαντικός στόχος είναι να δημιουργηθεί σχέση και αφήνουμε στην άκρη το πόσο σημαντικό είναι να δούμε αν όντως μας κάνει ή δεν μας κάνει αυτός ο άνθρωπος, αν όντως θέλουμε ή δεν θέλουμε να μπούμε σε σχέση με έναν άνθρωπο. Και κάποιος άνθρωπος, ο οποίος από την αρχή που μας γνωρίζει, πάει και λέει σε όλον τον κόσμο, εγώ είμαι με την τάδε, εγώ είμαι με τον τάδε, θέλει πολύ γρήγορα να συγκατοικήσει μαζί μας, μας γνωρίζει τα παιδιά του, θέλει να γνωρίσει τα παιδιά μας αν έχουμε εμείς παιδιά. Και κάποιος ο οποίος το τρέχει πολύ το ζήτημα, αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Δεν είναι δείγμα ότι είναι super duper ερωτευμένος μαζί μας. Όχι. Ίσα ίσα είναι ένδειξη ή απόδειξη επιπολαιότητος. Είναι ένα στοιχείο το οποίο δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν παίρνει στα σοβαρά ούτε τον εαυτό του, ούτε εμάς, ούτε τα παιδιά του, ούτε εμάς, ούτε τη ζωή την ίδια, ούτε τον έρωτα αυτόν καθ' αυτόν. Και σου λέει, α, ωραία, πήγα για φαγητό με αυτήν, μ' άρεσε, ας τα φτιάξω μαζί της, ας μετακομίσω και μαζί της. Ας την παντρευτώ, ας τον παντρευτώ, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πολύ ανησυχητικό, πολύ νωρίς κάποιος να δηλώσει σούπερ ερωτευμένος και να θέλει να προχωρήσει πολύ νωρίς. Το φυσιολογικό είναι στην αρχή μιας γνωριμίας αυτό που και που λένε μεταξύ τους οι άνθρωποι αλλά και που νιώθουν να είναι «Μ' αρέσει νομίζω, θα δούμε, θα δείξει». Μ' αρέσει, μ' άρεσε, μ' άρεσε, μ' άρεσε που βγήκαμε έξω. Ωραία ήταν, μ' άρεσε. Ναι, θα ήθελα να ξαναβγούμε. Δηλαδή, ως εκεί, ούτε να το παραφουσκώσω, ούτε όμως να είμαι και σούπερ ψυχρός και αδιάφορος. Εδώ θέλω να πω κάτι άλλο για την pop κουλτούρα και τη ζημιά που κάνει. Έρχεται η pop κουλτούρα σε διάφορα άρθρα, βιντεάκια και λοιπά και λένε τι πρέπει να κάνεις και τι δεν πρέπει να κάνεις στην αρχή μιας γνωριμίας για να σε ερωτευτεί ο άνδρας ή να σε θέλει γυναίκα για να κάνεις σχέση κλπ. Και υπάρχει μια νοοτροπία ότι στην αρχή μιας γνωριμίας δεν πρέπει να είσαι ο εαυτός σου, πρέπει να χαλιναγωγείς τον εαυτό σου, να μην εκφράζεσαι και να κάθεσαι σπίτι σου και να περιμένεις πότε θα σου στείλει ο άλλος μήνυμα. Και όταν σου στείλει ο άλλος μήνυμα, εσύ να μην απαντήσεις αμέσως, να περιμένεις να περάσουν κάποιες μέρες ή κάποιες ώρες, προκειμένου να μην φανείς ότι θέλεις πάρα πολύ. Γνωρίζω περιστατικά, στο οποία και οι δύο άνθρωποι που γνωρίζονταν
είχαν αυτή την εντός εισαγωγικών κατήχηση, ότι πρέπει και καλά να μην δείξεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν πρέπει να απαντάς αμέσως όταν σου στέλνει ο άλλος, με αποτέλεσμα ούτε ο ένας να καταλάβει πως ο άλλος ενδιαφέρονταν, ούτε ο άλλος να καταλάβει πως ο άλλος ενδιαφέρονταν και να μην κάνουν τίποτα. Η δική μου η άποψη σε σχέση με αυτό είναι ότι πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας. Και ο εαυτός μας πρέπει να είναι υπομονετικός, να νιώσει πρώτα τα συναισθήματα του και μετά να τα εκδηλώσει. Όμως, γιατί να μην δημιουργήσουμε factitious feelings, να μην δημιουργήσουμε πλαστά συναισθήματα, να μην πείσουμε τον εαυτό μας ότι ντε και καλά έχουμε ερωτευτεί. Όμως, όταν βγαίνουμε ένα ραντεβού, αν όντως αρχικά ή έχουμε θετική εντύπωση από εκείνον τον άνθρωπο, το λέμε. Μου άρεσε η βραδιά απόψε. Ως εκεί. Όχι πω, ήταν μαγική συνάντησή μας και ήταν καρμικό και κοσμικό να συναντηθούμε και ξέρω τι άλλο. Μου άρεσε. Μου άρεσε. Πέρασα πολύ ωραία, μου άρεσε. Αν σας άρεσε ο άλλος, αν σας άρεσε η άλλη, πείτε το. Πείτε το. Μου άρεσε. Και δεν θα είχα αντίθεση στο να ξαναβγούμε, αν φυσικά το θέλεις και εσύ. Είτε άνδρας είσαι, είτε γυναίκα είσαι, είναι εξαιρετικά έντιμο, εξαιρετικά καλή ιδέα και πολύ διευκολυντικό να δώσεις ένα feedback, να πεις «Μου άρεσε». Μου άρεσε. Σαν πρώτη εντύπωση, καλά, ωραία πέρασα. Αν δεν πέρασες ωραία και αν δεν σου άρεσε, τότε να μην πεις τίποτα. Να μην πεις τίποτα, να μην στείλεις μήνυμα και άμα σου στείλει μήνυμα ο άλλος και σου πει να ξαναβρεθείτε, να πεις «Ξέρεις, δεν νομίζω ότι δεν ταιριάζουμε έτσι όπως ή και αν ο άλλος προσπαθήσει να σε προσεγγίσει μετά και να σου πει ότι περάσατε τέλεια και θέλει να ξαναβρεθείτε και ότι γουστάρει και λοιπά και λοιπά και εσύ δεν πέρασες τέλεια και δεν θέλεις να ξαναβρεθείς και δεν γουστάρεις, να το πεις. Ευγενικά, αλλά να το πεις. Να πεις χαίρομαι που σου άρεσε η έξοδος. Εμένα δεν μου άρεσε και τόσο και θα είμαι ειλικρινής μαζί σου ότι δεν θα ήθελα να συνεχίσει η γνωριμία. Δεν είναι ανάγκη ούτε να πεις μιλήσεις άσχημα στον άλλον, ούτε να πεις εγώ φταίω, εγώ δεν φταίς εσύ ή οτιδήποτε. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα, άμα πας κάπου να σ' αρέσει, άμα πας κάπου να μη σ' αρέσει και δικαιούσε να πεις ναι μου άρεσε θα ξαναβγαίνα, όχι δεν μου άρεσε δεν θα ξαναβγαίνα. Δεν μου άρεσε το ραντεβού, όχι δεν μου άρεσε εσύ, δεν μου άρεσε το ραντεβού. Και αν ο άλλος επιμένει θα πεις έχω αυτή την αρχή ότι άμα δεν μου αρέσει μια συνάντηση να μην προχωρώ. Δικαιούμαστε και οφείλουμε να είμαστε εγωιστές στην αρχή μιας γνωριμίας, εγωιστές με την καλή έννοια, δηλαδή να νιώθουμε τα συναισθήματα μας, να νιώθουμε τον εαυτό μας και αν όντως δεν μας άρεσε και νιώσαμε άβολα σε μια πρώτη συνάντηση και είπαμε ας πούμε μα τώρα τι κάνω εδώ πέρα, δεν έχουμε τίποτα κοινό με αυτόν τον άνθρωπο, δεν μ' αρέσει. Δηλαδή το πρώτο που πρέπει να δεις σε ένα ραντεβού, σε ένα τυφλό ραντεβού, τα λέμε τυφλό ραντεβού εννοούμε δύο άνθρωποι να βγουν για πρώτη φορά χωρίς να γνωρίζονται από προηγουμένως. Το πρώτο που θα δεις πρώτα απ' όλα είναι αν σ' αρέσει να κάνεις παρέα με αυτόν τον άνθρωπο. Αν σε επίπεδο παρέας πέρασες καλά. Αν σε επίπεδο παρέας δεν πέρασες καλά, τι νόημα έχει να ξαναβγείς. Δεν μπορείς να ξέρεις από το πρώτο ραντεβού αν είναι ο άνδρας της ζωής σου ή η γυναίκα της ζωής σου, ούτε και από τους πρώτους μήνες της σχέσης δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό. Αλλά ξέρεις αν είναι ένα πρόσωπο αυτό με το οποίο σου αρέσει να κάνεις παρέα ή δεν σου αρέσει να κάνεις παρέα. Οπότε και όσον αφορά στα μηνύματα, εάν θέλουμε να στείλουμε μήνυμα, θα στείλουμε μήνυμα. Θα μας απαντήσει ο άλλος εάν μας απαντήσει. Εάν δεν μας απαντήσει, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται περί αγενούς ανθρώπου και δεν ασχολούμαστε περαιτέρω. Ενώ αν μας αφήσει το διαβάστη και επίτηδες, στέλνεις μήνυμα στον άλλο, σου απαντάει ο άλλος και μετά κάνεις ένα βήμα πίσω και τον αφήνεις να σου στείλει αυτός για πρώτη φορά.
Δεν στέλνουμε συνέχεια εμείς και ο άλλος να απαντάει. Μια ο ένας, μια ο άλλος. Έτσι να είναι μια ισορροπία στην επικοινωνία και να δούμε ότι και ο ένας ενδιαφέρεται και ο άλλος ενδιαφέρεται και ο ένας επενδύει και ο άλλος επενδύει και ούτω καθεξής. Αυτές ήταν οι σκέψεις μου σήμερα σε σχέση με τις νέες γνωριμίες για το ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από την αρχή αν κάποιος είναι νάρκισσος ή όχι, αν κάποιος είναι το ένα ή όχι, ότι τις κόκκινες σημαίες δεν μπορούμε πάντα να τις βλέπουμε, ακόμη και ειδικοί επί των κόκκινων σημείων να είμαστε την ώρα που βιώνουμε το συμβάν, δεν μπορούμε να το ξέρουμε και δίνουμε χρόνο να γνωρίσουμε την κατάσταση. Θα δείξει. Όχι μακάρι να γίνει ή πω πω έχω ξετρελαθεί. Θα δείξει. Θα δείξει.